Θέλω να μου πείτε αν νιώθετε σήμερα ότι έχετε επιβεβαιωθεί για τον λόγο που εσείς από την πρώτη στιγμή είχατε πει ότι δεν θα δώσει το παρόν η δική σας κοινοβουλευτική ομάδα. Πώς το διαβάζετε σήμερα? Είναι απόλυτα, νομίζω, δικαιωμένη η πολιτική επιλογή, η συνειδητή πολιτική επιλογή του ΚΚΕ, τη στιγμή που πραγματικά η εικόνα σήμερα του Κοινοβουλίου ήταν το σχόλιο που κάναμε ότι ντράπηκε και ντροπή σήμερα τα κόμματα του Ανατολικού Τόξου να χειροκροτούν τους ναζιστές των ταγμάτων Ναζόφ. Και να πω τώρα, επειδή μιλήσανε από τη μια μεριά για ιστορική ντροπή, είναι όμως και ιστορική υποκρισία όσων κάνουν ότι δεν ξέρουν ποιος είναι και ο ρόλος, ότι ξαφνικά πέσανε από τα σύννεφα όταν ανακαλύψανε ότι η κυβέρνηση Ζελένσκι στηρίζει και στηρίζεται και έχει συνεργάτες στα τάγματα Αζόφ. Πριν μια εβδομάδα ο Ζελένσκι έδωσε τα διαπιστευτήρια και στήριξε τα τάγματα Αζόφ. Είναι ενεργά, συμμετέχουν στους κρατικούς μηχανισμούς, στο στρατό, στην αστυνομία, όχι τώρα, πολλά χρόνια τώρα, και έχουν συγκεκριμένες ευθύνες για το δράμα που ζει ο ουκρανικός λαός. Γι' αυτό, αν θέλετε, και η θέση του ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή ήταν ότι δεν έχει καμία σχέση η αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό, που είναι δεδομένη, που πρέπει να εκφράζεται με το χειροκρότημα στον πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος έχει ευθύνη για το δράμα που ζει ο ουκρανικός λαός. Το ερώτημα μου δημιουργείται ακριβώς από αυτό το στοιχείο, το οποίο για εσάς δείχνει συνέπεια. Εμένα μου δημιουργεί ένα ερώτημα. Λέτε από την πρώτη στιγμή, με δεδομένο ότι δεν γνωρίζατε, δεν γνωρίζαμε ότι θα υπάρχει παρέμβαση σε αυτό το βίντεο από στρατιώτη μέρος του τάγματος Αζόφ, για ποιο λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, ανεξάρτητα από την τοποθέτηση που έχει, δεν λέει καν να τον ακούσουμε? Γιατί δεν δικαιολογείται κανείς σήμερα να λέει ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο ρόλος της κυβέρνησης Ζελένσκι. Ναι, αλλά είναι αυτή ότι όταν, ένα πόλεμο. Όταν, να τον ακούσουμε, σας λέω. Μα ξαναλέμε ότι η αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό δεν έχει καμία σχέση, αν θέλετε, με τη στήριξη ενός τμήματος και του προβλήματος. Εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να εκφράζεται, και εκφράζεται και με τον πιο ειλικρινή τρόπο, και αν θέλετε, η μεγαλύτερη αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό ήταν και οι χτεσινές απεργιακές κινητοποιήσεις, που είχαν ως πρώτο, ως βασικό αίτημα το να πάψει ο πόλεμος, την απεμπλοκή από τον υπεραλληλιστικό πόλεμο, και βέβαια την προστασία του λαού της Ουκρανίας και κατ' επέκταση και του ελληνικού λαού, με τους κινδύνους που συνεπάγεται η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Όμως δεν δικαιολογείται σήμερα κανένας να λέει ότι δεν γνωρίζει ποιος ήταν ο ρόλος και της ίδιας της κυβέρνησης Ζελένσκι, για να ολοκληρώσω. Με έναν τρόπο δεν σταματάει απέναντι στον ουκρανικό λαό, απέναντι στον ίδιο τον ουκρανικό λαό, που είναι μέρος του προβλήματος, όταν από το 2014 μέχρι σήμερα, αν θέλετε, έχει νομιμοποιήσει και τα τάγματα Αζόφ. Που δεν είναι λίγο γνωστές, συζήτηση πολυτελείας, κυρία Κομνηνάκα, αυτή που κάνουμε? Ποια είναι η συζήτηση? Ότι τώρα ξαναλέω ποιος είναι ο πρόεδρος Ουκρανίας, ότι ακόμα αυτή τώρα σφαγιάζονται. Η ίδια φυσικά, και η ίδια η εξέλιξη του πολέμου ξεκίνησε στις 24 Φλεβάρι. Αν θέλετε, δείχνει και μια ανεπίτρεπτη αφέλεια να λέμε ότι όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα, αν θέλετε, ακόμα και για τον ίδιο το ρόλο της Ρωσίας, εδώ και πολλά χρόνια λέει ότι πρόκειται για μια καπιταλιστική χώρα που και εκείνη θα επιδιώξει να επιβάλλει τα συμφέροντά της, και ο πόλεμος που γίνεται στις πλάτες του λαού της Ουκρανίας γίνεται ακριβώς για συμφέροντα ξένα, και του λαού της Ουκρανίας και του λαού της Ρωσίας και των άλλων λαών. Γίνεται για το μοίρασμα των ενεργειακών δρόμων, για το μοίρασμα των σφαιρών επιρροής, στην οποία παλεύουν δύο βουβάλια που την πληρώνουν οι δαματράχια. Από τη μια η Ρωσία και από την άλλη η Νατοϊκή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν ευθύνη. Η εικόνα που έχουμε τώρα έχει η Ρωσία και η Ουκρανία. Πρακτικά, για να σταματήσει ο πόλεμος, δεν αρκεί να σταματήσουν οι Ρώσοι τις επιθέσεις. Οι Ουκρανοί είναι αμυνόμενοι. Δυστυχώς δεν αρκεί, διότι ο πόλεμος εξελισσόταν, αν θέλετε, πολύ πριν από την απαράδεκτη εισβολή του Πούτιν στη Ρωσία, και μαζευόταν μπαρούτι στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Και αν θέλετε, το ΚΚΕ επεσήμενε αυτούς τους κινδύνους, ότι όταν στην περιοχή συγκεντρώνονται
νατοϊκές δυνάμεις, για τον έλεγχο των σφαιρών επιρροής και των ενεργειακών δρόμων. Όταν από το 2014 έχει γίνει ένα πραξικόπημα στην Ουκρανία, το οποίο δεν μπορεί να το ξεχνάμε όλοι και να εμφανιζόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε πώς προετοιμαζόταν το έδαφος για αυτό τον πόλεμο. Όταν η κυβέρνηση αυτή και η προηγούμενη που επιβλήθηκε με το παραξικόπημα και με την νατοϊκή στήριξη βασάνιζε και τον ουκρανικό λαό και τις μειονότητες και τον Ποροσέγκο και η κυβέρνηση Ζελένσκι είναι υπεύθυνη για τα εγκλήματα που κάνουν. Με εκλογές αναδείχθηκε ο κύριος Ζελένσκι. Εντάξει τώρα. Αμφισβητείτε τις εκλογές σε μια τρίτη χώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια μεγάλη κουβέντα να συζητήσουμε για το πώς δημιουργούνται, αν θέλετε, και η πλειοψηφής και ελεύθερη βούληση μετά από ένα πραξικόπημα, μετά από απαγόρευση δράσης πολιτικών κομμάτων. Να θυμίσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας, που πριν είχε 7% περίπου στη Βουλή, είναι απαγορευμένο εκτός νόμου από το 2015. Αυτά τα ανιστόρητα τα διέψευσαν πρώτα και κύριο ο ουκρανικός λαός στις πρώτες μέρες του πολέμου, αν θυμάστε, οι οποίοι ίδιοι δήλωναν ότι ζούσαν ειρηνικά και αδελφομένοι ο ουκρανικός και ο ρώσικος λαός στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, και αυτό πληρώνουν σήμερα. Αλλά όταν σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα και όχι μόνο, άλλα 11 κόμματα που έχουν τον προσδιορισμό δημοκρατικό, προοδευτικό, σοσιαλιστικό, είναι απαγορευμένα στην Ουκρανία, μπορούμε να μιλάμε για άγνοια, το τι ρόλο παίζει η κυβέρνηση Ζελένσκι και το τι προκαλεί και στον ουκρανικό λαό και στις μειονότητες. Για ρωσέφατος δεν σας βλέπω τόσο θερμή. Βλέπω την ουκρανική σκηνή, την αναλύεται σε βάθος. Η Ρωσία είναι δημοκρατική. Νομίζω επιλεκτικά ακούτε. Και το ποιο θεωρεί δημοκρατικούς τους Ρώσους, να ρωτήσετε τους συναδέλφους σας που έδωσαν τα κλειδιά της πόλης στην ρωσική κυβέρνηση ένα χρόνο πριν, τα κλειδιά της Αθήνας, από όπου έλειπαν οι εκλεγμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με το Κομμουνιστικό Κόμμα, με τη Λαϊκή Συσπήρωση σωστότερα, κάνοντας αυτή την κριτική για την κυβέρνηση Πούτιν. Άρα αλλού να αναρωτηθείτε ποιος θεωρεί δημοκράτες τους Ρώσους. Για να μην διακόψουμε κανένα. Εγώ διακρίνω μια ρωσολαγνία. Μάλλον επιλεκτικά. Και επίσης δεν είδα την ίδια ευαισθησία. Σουβαλιάζεται θήτη με θύμα. Δεν είδαμε την ίδια ευαισθησία όταν αμυνόμενος ήταν ο λαός του Καζακστάν λίγους μήνες πριν. Όταν επιτέθηκε η Ουκρανία. Αλήθεια. Όταν επιτέθηκε η Ρωσία στο λαό του Καζακστάν για να σταματήσει μια λαϊκή εξέγερση, εκεί δεν είδα ευαισθησία. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Η αλήθεια είναι ότι εσείς δέχεστε μια κριτική και ίσως αυτό να βολεύει και τα μεγαλύτερα κόμματα. Ότι εντάξει, το ΚΚΕ λέει πράγματα τα οποία είναι ουτοπικά και είναι για αύριο, για το τώρα δεν έχουν κάτι. Ναι, εγώ θα ρωτήσω τελικά. Υπάρχουν αντοχές της οικονομίας για να κάνουμε, για παράδειγμα, φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, να κάνουμε φοροαπαλλαγές στα κέρδη των μετόχων, να κάνουμε εξοπλισμούς μαμούθ, αλλά δεν υπάρχουν αντοχές της οικονομίας για να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στο πετρέλαιο και στην ενέργεια, στα καύσιμα και στην ενέργεια. Δεν υπάρχει για να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης που πάει το λαϊκό νοικοκυριό στο σούπερ μάρκετ και δεν τολμάει να περάσει το κατόφλι. Ή θα είναι μέτρα ανακούφισης τα 20-15 λεπτά που τα ακούνε, με συγχωρείτε, και στα νησιά ιδιαίτερα που οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, τα ακούνε και θα γελούσαν αν δεν είναι η κατάσταση τόσο δραματική. Υπάρχουν αντοχές της οικονομίας λοιπόν για τέτοιου είδους διευκολύνσεις, για να δίνονται εκατομμύρια και δισεκατομμύρια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, το οποίο τελικά το πληρώνει μετά ο λαός και με την εκτείναξη, με τον πληθωρισμό, με την ακρίβεια, αλλά δεν υπάρχουν για να μπει πλαφών στην τιμή της ενέργειας, για να δοθούν αφορολόγητα, πραγματικά αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες. Άλλο μείον καθόλου. Ξέρετε, αφορολόγητο πετρέλαιο δίνεται στους εφοπλιστές, δεν δίνεται αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες. Και ανακοίνωσε ένα μέτρο, υποτίθεται κοροϊδία η κυβέρνηση, ότι θα δώσει αφορολόγητο επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στα 60 εκατομμύρια, όταν
τελευταία χρονιά που κόπηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο τρίτο μνημόνιο που το ψήφισαν όλοι μαζί βέβαια, ήταν 180 η επιστροφή. Άρα τώρα με τιμή της βενζίνης το 2 καταλαβαίνετε που, τι σόι τρύπα θα κλείσει η επιστροφή που δίνει. Ή το να δοθούν αυτή τη στιγμή σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, σε αυτούς που πλήρωσαν και το πρώτο μνημόνιο και το δεύτερο και το τρίτο, σε αυτούς που πλήρωσαν την κρίση, δηλαδή τα λαϊκά στρώματα, οι αυτοαπασχολούμενοι που στενάζουν, να δοθούν ελαφρύνσεις σε αυτούς, να δοθεί αφορολόγητο στους μικρούς επαγγελματίες, να επανέλθει το αφορολόγητο, για παράδειγμα, στα 12.000 ευρώ και με προστασία προς αυξημένη για κάθε παιδί, και μια σειρά άλλα μέτρα, τα οποία επαναλαμβάνει το ΚΚΕ και τα οποία οι αντοχές της οικονομίας θα τα επέτρεπαν αν δεν επιλεγόντουσαν συνεχώς να στηρίζονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και, αν θέλετε, και να συνεχίζεται αυτός ο τζόγος της ενέργειας. Γιατί συζητάμε σήμερα και ακούμε και το ΣΥΡΙΖΑ να λέει για την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας. Αλλά πραγματικά, όντως δεν είναι καινούριο φαινόμενο, ούτε φαινόμενο του πολέμου η εκτείναξη της ενέργειας. Εσάς σας λένε και κάτι άλλο. Είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της ενέργειας του χρηματιστήριου. Και για πάντα λιγνίτη. Εμείς επιμένουμε να αξιοποιούνται όλες οι ενεργειακές πηγές που έχει πρώτα και κύρια η χώρα. Και, ακόμα και αν και ο λιγνίτης θα μπορούσε σήμερα και υπάρχουν τεχνολογικοί μέθοδοι που θα μπορούσε να γίνεται με πολύ πιο φιλικό για το περιβάλλον τρόπο η αξιοποίηση του λιγνίτη. Ποτέ δεν θα μπορούσε και θα μπορούσε, και θα μπορούσε να είναι και ενεργειακά αυτάρκης η χώρα και βέβαια σε συνδυασμό και με άλλες πηγές ενέργειας που έχει. Όμως σήμερα τελικά και βλέπετε ότι τώρα στην ανάγκη βγαίνουν υποκριτικά και λένε θα επαναφέρουμε λίγο το λιγνίτη, του οποίου η τιμή τεχνητά αυξήθηκε με τους φόρους των ρήπων. Που αν θέλετε τώρα για να μην πάμε και πολύ πίσω την κουβέντα να συζητήσουμε γιατί επιλέχθηκε και από παλιότερες κυβερνήσεις να μπουν τέλη ρήπων στο λιγνίτη και όχι για παράδειγμα στην τζιμωνιτιοβιομηχανία.